τρόπο, όπως μιλάμε, πώς την παλεύεις εσύ με τον κορονοϊό? Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, και το λέω και οικονομικά, γιατί για σας θα κλείσει λίγο ένας χρόνος σχεδόν χωρίς μεροκάματο, έτσι? Δεν είναι απλό. Είναι πολύ δύσκολο. Και θα παρακαλέσω και εσάς τους δημοσιογράφους να σταθείτε δίπλα μας, όχι μόνο σε εμάς τους τραγουδιστές, γενικά σε όλους τους κλάδους που έχουν πληγεί. Δηλαδή, η ερώτηση είναι πώς την παλεύουν τον κορονό. Καταρχάς, αποφεύγω να σας βλέπω. Όχι εσένα, γενικώς. Okay. Επιλέγω την ενημέρωσή μου, γιατί είναι πάρα πολύ να βιώνεις όλη αυτή την καραντίνα και να έχω και εσένα, Ευαγγελάτε, να με τρομοκράτεις. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, θα προτιμούσα λίγο να πέστε λίγο πάνω μας, γιατί υπάρχουν κλάδοι και υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που σας έχουν πολύ ανάγκη. Δηλαδή, να πιέσετε την κυβέρνηση, να προσπαθήσετε δίπλα σε όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί οικονομικά. Γιατί, σαν λαός, εγώ πιστεύω, άσχετα με. Οι άνθρωποι έτσι είναι. Δηλαδή, κάποιοι υπακούν, κάποιοι δεν υπακούν. Σε όλο τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα. Αλλά στην Ελλάδα πιστεύω ότι έχουμε δείξει απίστευτη σοβαρότητα. Πολύ περισσότεροι από όσο περίμενα εγώ. Η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή, είναι δύο ταχύτητες, Στέλιο. Είναι κάποιοι που πραγματικά κάνουν ό,τι πρέπει, με τον κόπο και το κόστος που πρέπει, και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε: εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω τίποτα. Και ό,τι κάτσει, ό,τι γίνει, ό,τι έρθει. Εντάξει, να σου πω κάτι, Νίκο. Αυτό γίνεται σε όλο τον πλανήτη. Εδώ στη Γαλλία γίνεται χαμός. Και στην Αμερική και στην Αγγλία έτσι, και παντού. Έτσι. Λοιπόν, εγώ φταίω γιατί σε παρέσυρα σε αυτό. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Θέλω να πω ότι αγαπώ πάρα πολύ τον Στέλιο Ρόκο. Αγαπώ τον ερμηνευτή, τον καλλιτέχνη. Του χρωστάω ότι κάποτε επέμενε και μου γνώρισε τη Λίμνο. Δεν είχα ξαναπάει και πέρασα πάρα πολύ ωραία και θα το θυμάμαι για πάντα, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τρίμερο τότε. Να είσαι καλά, Νίκο. Και εύχομαι πραγματικά γρήγορα να βγούμε από αυτό το τούνελ και να δημιουργήσετε ξανά, γιατί σας έχουμε ανάγκη. Μεγάλη ανάγκη, Στέλιο. Και εμείς εσάς αυτό το καιρό. Φιλιά πολλά. Σπίτι με το Μέγκα, με το Στέλιο Ρόκο.